Με σεισμό 7 Ρίκτερ και τσουνάμι με απροσδιορίστες συνέπειες, το οποίο θα ακολουθήσει, περιέγραψε ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών γραφείων και πρακτορείων Κρήτης, το Λουκέτο στην Τόμας Κουκ, μετά την προσπάθεια διάσωσής της, που δεν έφερε όμως καρπούς. Ένας κολοσσός, ένας γίγαντας του τουρισμού κατέρευσε, έγινε σεισμός 7 Ρίχτερ και περιμένουμε το τσουνάμι. Και όπως γνωρίζεις, το τσουνάμι είναι πολύ πιο καταστροφικό από το σεισμό τις περισσότερες φορές. Από τα ξημερώματα, οπότε και έγινε γνωστό ότι η Τόμας Κουκ Ηνωμένου Βασιλείου κατέρευσε, τουριστικοί παράγοντες της Κρήτης επιχειρούν να εκτιμήσουν τις απώλειες, καθώς ο τουριστικός κολοσσός, δεύτερος σε παγκόσμιο επίπεδο, είχε στην Κρήτη μικρά και μεγάλα συμβόλαια σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έπεσε η βόμβα, ατομική βόμβα. Δυστυχώς δεν σώθηκε ο Τόμας Κουκ, που για μένα έπρεπε να σωθεί. Είναι πολύ λυπηρό, μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό, μεγάλο πλήγμα στον παγκόσμιο τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επαναπατριστούν περίπου 600.000 κόσμους, γύρω στους 50.000 στην Ελλάδα. Τα νούμερα είναι τεράστια, μιλάμε για 22.000 πελάτες στην Κρήτη. Τα χρέη είναι περίπου 80 με 100 εκατομμύρια. Η Thomas Cook ήταν μια τεράστια καθετοποιημένη εταιρεία, είχε δικιά της αεροπορική εταιρεία, που σημαίνει ότι οι αφίξεις ακόμα και άλλων tour operators που θα γινόταν με τα δικά της αεροπλάνα είναι αναμφιβόλο αυτή τη στιγμή. Άρα αναμένουμε μια τεράστια ανακατοσούρα στην αγορά, την οποία θα τη δούμε σύντομα. Τώρα, όσο αφορά για του χρόνου, αυτή τη στιγμή όλες οι προβλέψεις είναι τελείως έτσι εκτός τόπου και χρόνου. Με ποια έννοια? Ότι δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο το πρωί. Πάντως θα υπάρξει μια ανακατοσούρα στην αγορά, την οποία δεν την έχουμε ξαναζήσει, και αυτοί που είπαν για παγκόσμιο πόλεμο στον τουρισμό έχουν απόλυτο δίκιο. Υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 τουρίστες βρίσκονται αυτή την ώρα στην Κρήτη, ενώ από αύριο ξεκινάει η διαδικασία επιστροφής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο από το Ηράκλειο θα εκτελεστούν 6 πτήσεις, όσες ήταν προγραμματισμένες, ενώ όπως δήλωσε ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει να ρυθμίζουν τα της επιστροφής με πτήσεις άλλων εταιριών στις ίδιες όμως ημερομηνίες. Θα φύγουν κανονικά τις μέρες και τις ώρες που ήταν να φύγουν με την κανονική πτήση Thomas Cook, απλώς θα γίνει με άλλες εταιρείες που έχει ναυλώσει το Civil Aviation Authority της Αγγλίας και είναι ήδη άνθρωποι εδώ από το πρωί, από την Αγγλία έχουν έρθει. Θα έρθουν και από την πρεσβεία, είναι και από το προξενείο εδώ. Δεν νομίζω να υπάρξει καμία ούτε αναστάτωση, δεν χρειάζεται να πελαγώσουν οι άνθρωποι ακούγοντας όλους εμάς. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου εδώ και 1,5 μήνα οι επαφές είχαν πυκνώσει και το ενδεχόμενο κατάρρευσης του τουριστικού κολοσσού αποτελούσε σενάριο που αναζητούσε τη λύση του ακόμη και σε θεωρητικό επίπεδο, όπως εξήγησε ο κύριος Πλιάκας. Είχαν ήδη προετοιμαστεί, φανταστείτε ότι είχαν έρθει στο γραφείο πριν από 1,5 μήνα περίπου, να δούνε αν συμβεί κάτι πώς θα μπορέσουμε να διώξουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Είχαν γίνει προσυνεννοήσεις δηλαδή, ότι αν τυχόν δεν πήγαιναν καλά οι συνομιλίες σε επίπεδο μετόχων κτλ. Τραπεζών, τι θα κάναμε για όλο αυτόν τον κόσμο. Το πλήγμα στον τουρισμό της Κρήτης, δίχως ακόμη να έχει κοστολογηθεί, είναι πολυεπίπεδο. Αφού σε πρώτη φάση μεγάλο στοίχημα αποτελεί η επιστροφή των τουριστών, σε δεύτερο επίπεδο τα κόστη από τις απώλειες των συμβολέων που είχαν κλείσει πακέτα μέχρι τον Νοέμβρη και δεν θα γίνουν, τα συμβόλαια που εκτελέστηκαν το προηγούμενο δίμηνο και δεν πληρώθηκαν, αλλά και τα συμβόλαια που είχαν κλειστεί για την επόμενη τουριστική σεζόν. Το σίγουρο άλλωστε είναι ότι ξενοδοχεία που είχαν αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία, αλλά και ξενοδοχεία που λειτουργούσαν υπό την ομπρέλα της Thomas Cook, είναι θέμα ωρών ή και ημερών να κλείσουν, ενώ πολλές ακόμη ξενοδοχειακές μονάδες που είχαν κλείσει σε μεγάλο ποσοστό συνεργασία θα κλείσουν νωρίτερα και πάντως όχι με την πληρότητα που ανέμεναν. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τους ξενοδόχους. Θα υπάρξει ένα θέμα πώς θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία τους. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε και τι βοήθεια μπορεί να δώσει το κράτος, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί βοήθεια οπωσδήποτε για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει τουλάχιστον η ξενοδοχεία. Θα έχουμε μια επαφή με τον Υπουργό Τουρισμού, όπως επίσης και με τους τουριστικούς φορείς του νησιού μας. Θεωρώ μέχρι την Τετάρτη θα γίνει η συνάντηση, ούτως ώστε να δούμε πώς θα ενώσουμε δυνάμεις για να έχουμε τις λιγότερο δυνατόν απώλειες. Όπως τόνισε πάντως ο Γενικός Διευθυντής του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, η κατάσταση σε ό,τι αφορά το χειρισμό χρειάζεται υπομονή και ψυχραιμία, καθώς επηρεάζει ήδη και δύναται να επηρεάσει και στο μέλλον την Κρήτη ως προορισμό, με δεδομένο ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν ξενοδόχοι που θα ζητήσουν χρήματα από τουρίστες για να καλύψουν μέρος των απολειών τους, που ναι μεν οι επισκέπτες θα μπορούν να αιτηθούν από τις ασφαλιστικές πίσω, πλην όμως αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει όχι την καλύτερη δυνατή εικόνα για την φιλοξενία στο νησί. Θα πρέπει να δείξουμε επαγγελματισμό, σεβασμό και ηρεμία για το μέλλον. Το γεγονός αυτό δεν
δεν το γλιτώνουμε, έχει γίνει. Οπότε τουλάχιστον κοιτάξουμε το μέλλον. Πάντα πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον.